Πάμε στις ενδεκάδες. Για τους γηπεδούχους, τραματοφύλακας ο Καραγκιολίδης, Ντεντάκης, Ουγγιαλίδης στα άκρα, Γκαλίτσιος και Δημόπουλος δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Τρεις Αργεντίνοι, η Πίτου Γκαρσία, Καβαγέρο και Πέντα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Ηλιόπουλος, αριστερά ο Ισπανός ο Κότο, στην κορυφή ο top scorer όλης της κατηγορίας ο Μάντζης. Οι 11 με τους οποίους ξεκινά ο Χουάν Φεράντο, ο Ισπανός τεχνικός για τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο. Αθλητικός όμιλος Κασιόπη Κέρκυρα, με τερματοφύλακα τον Κουτζαβασίλη, δεξιά ο Σανδραβέλης, αριστερά ο Κούρος, Σπίνουλας και Ιωάννου οι δύο στόπερ. Κρητικός και Ζορμπάς πιο μπροστά τους, Λινάρδος ακόμη πιο μπροστά. Σιατραβάνης και Κόντος πλαισιώνουν τον φουνταριστό, τον Βραζιλιάνο Τουράμ, το μεγάλο επιθετικό όπλο της ομάδας της Κέρκυρας. Οι επιλογές του προπονητή Δημήτρη Σπανού, ενός ανθρώπου με μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία, πρωταθλητή πέρσι με τον Άρη. Βόλος ο οποίος δίνει τη μάχη για την άνοδο πια, μετά από 8 νίκες και μία ισοπαλία στα 9 πρώτα παιχνίδια, προφανώς και έχει μεγάλη τύχη για την άνοδο. Έλεγα πως μετά την κατάκτηση των 3 βαθμών από το παιχνίδι με τη Δόξα ο Βόλος έχει ξεφύγει, αλλά το πρωτάθλημα παραμένει ποιοτικά τουλάχιστον πολύ ανταγωνιστικό. Καλή ιδέα και σουτ από τον Κάρλες Κότο, ο Ισπανός όμως Δημόπουλος. Ο Πέντα έχει ελεύθερο χώρο για σουτ, δεν είναι άσχημο. Σε ετοιμότητα ο Κουτζαβασίλης πέφτει στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρει. Πέταξε γρήγορα στα πλάγια, καθώς και φτάσει δύο βήματα μακριά του ο Μάντζης. Πονηρή παλιά, ο Κόντος δεν είναι offside. Περιμένουν δύο ποδοσφαιριστές εντός περιοχής, και ο Τουράμ και ο Σιατραβάνης. Σέντρα για τον Βραζιλιάνο Λινάρδος. Αυτή είναι η πιο καθαρή ευκαιρία του μάτς και καταγράφεται στο 32. Λάθος από την άμυνα των γηπεδούχων, ο Τουράμ από την πάσα του Λινάρδου δεν αποφελήθηκε. Και τώρα καλή προοπτική αντεπίθεσης για τους Βολιώτες. Πέρασμα εκεί όπου ο Ηλιόπουλος έχει μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αρκετοί ξεγελάστηκαν και φώναξαν γκολ. Καθαρή ευκαιρία για τον Βόλο στο 34. Κρητικός δίνει ύψος για τον Τουράμ, ο Γκαλίτσιος πρώτος. Αλλά ο Λινάρδος έχει την ευκαιρία για σου, το δοκιμάζει γρήγορα σε κόρνερ στη γωνία του ο Καραγκιολίδης. Καλή αντίδραση από τον τροματοφύλακα όπως και ο Λινάρδος στην δεύτερη άξια λόγου τελική προσπάθεια του στο μάτς. Νωρίτερα με το κεφάλι, τώρα με δυνατό σουτ, απείλησε τους γηπεδούχους. 0-2 στο μεταξύ ο Απόλλων Πόντου τον Ηρακλή. Για τον Γυραιό το πράγμα όσο πάει γίνεται χειρότερο. Κέρκυρα τώρα σε καλή στιγμή με τον Τουράμ που ελευθερώνεται, σουτάρι. Πολύ σημαντική επέμβαση από τον Καραγκιολίδη. Ο Αργεντινός έτοιμος για την εκτέλεση. Με κοντινή πάσα. Μαρσέλο Πέντα. Σε ετοιμότητα ο Κουτζαβασίλης. Ένας άλλος Αργεντινός δοκίμασε δικά το σουτ. Ο Κουτζαβασίλης έχει ξεκινήσει την καριέρα του στους μικρούς του ΠΑΟΚ. Ωραία συνεργασία και ανάπτυξη για τους Κερκυραίους. Ευκαιρία. Πάσα είναι κακή από τον Σιατραβάνη. Ο Λινάρδος δεν έγινε ποτέ αποδέκτης. Κότο για τον Ντεντάκη και πάλι ο Ισπανός. Ωραία κίνηση. Καλές προοπτικές η επίθεση. Κεφαλιά χαμηλά, αδύναμη από τον Μάντζη. Ούτε τώρα απειλήθηκε ο Κουτζαβασίλης. Κακό τελείωμα από τον Κούρο. Αλλά ο Ντεντάκης ξανά για τους Βολιώτες. Καλή σέντρα σουτ. Κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες για κράτημα. Συνέχεια στο μάτς. Από τη μια αιστεία στην άλλη, χωρίς όμως. Πιτου Γκαρσία, καλή αλλαγή. Γιαλίδης προσπαθεί να μπει εντός περιοχής. Τον αναχέτησε η άμυνα και κατοχή για το Βόλο ξανά από την καραμπόλα. Οι Βολιώτες μένουν ψηλά. Το φάουλο έγινε κόρνερ, ο εκτελεστής παραμένει ο ίδιος, ο Αλέξανδρος Κόντος, ο δραμηνός μεσοπιθετικός. Καλοτραβηγμένο και αυτό, μάλιστα
Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο ποδοσφαιριστής της Κέρκυρας, ο προθυμένος Ιωάννου, αλλά η Κέρκυρα με τον Κούρο έχει το πλάγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Σιατραβάνη που έβαλε ωραία το κορμί, ελευθερώνεται. Το σκέφτηκε και σφυρίζει πέναλτι. Ο διαιτητής Νέο Φιτιάδης σε μια φάση που έμοιαζε υπεράνω υποψίας, από ένα πλάγιο ξεκίνησε. Ο Σιατραβάνης έβαλε αποτελεσματικά το κορμί του, ασφαλώς θα το ξαναδούμε. Ο Νέο Φιτιάδης ήταν κοντά. Εδώ. Ο Σιατραβάνης δεν είναι offside, καθώς είναι από πλάγια. Η μπάλα. Εδώ. Καταλογίστηκε το πέναλτι. Αχρίαστο. Άπλωμα του ποδιού από τον Δημόπουλο. Ένας έμπειρος παίχτης σαν τον Σιατραβάνη. Εποφελείται. Κερδίζει το πέναλτι και μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα. Ευκαιρία για το πέναλτι και γκολ. 0-1. Προβάδισμα των φιλοξενουμένων. Η Κέρκυρα ανοίγει το σκορ εδώ στη Νεάπολη του Βόλου. Από την εκτέλεση πέναλτι του ποδοσφαιριστή που κέρδισε νωρίτερα την παράβαση του Σκιατραβάνη. Όχι, του Κόντου. Διορθώνω. Ζητώ όλη την κατανόησή σας. Οι συνθήκες για την μετάδοση είναι κάκιστες. Λινάρδος μάζεψε και έδωσε ύψος για τον Μότα. Ο Βραζιλιάνος κάνει μια ωραία κίνηση, έχει χώρο για το σουτ. Θα σουτάρει πολύ ψηλά. Μικά θα τον νικήσει ο Δημόπουλος. Ο κεντρικός αμυντικός έχασε και ευκαιρία της Κέρκυρας για κόντρα επίθεση με τρεις ποδοσφαιριστές απέναντι σε τρεις αντιπάλους. Ο Ζορμπάς αλλάζει για τον Τουράμ. Αρκετά δυνατή η μεταβίβαση. Άλλη μια καλή στιγμή για τους Φέακες. Εντός περιοχής, σέντρα και όπου χάνει σε πρώτη φάση, μπλοκάρι σε δεύτερη. Ο Καραγιολίδης, ο Τουράμ περίμενε να αποφεληθεί. Νέο γέμισμα, αλλά παίρνει ύψος. Πίσπας όπως με το κεφάλι. 5-1 σούτ, επικίνδυνο γκολ. Τρομερό σούτ από τον Μαρτσέλο Πέντα. Πιάνει στον ύπνο τον γκολκίπερ Κουτζαβασίλη και η απάντηση του Βόλου στο προβάδισμα της Κέρκυρας νωρίτερα. 1-1 στο 82 από τον Μαρτσέλο Πέντα. Καλοζυγισμένο σουτ. Δεν υπολόγισε σωστά ο Κουτζαβασίλης. Μπάλα πήγε στη γωνία του. Και η απάντηση των γηπεδούχων στο πέναλτι του Κόντου έρχεται στο 82. Κάρτες στους αναπληρωματικούς, αν μπορώ να διακρίνω καλά, στον Ηλιόπουλο, ο οποίος μάλλον ξέφυγε εκεί στον πανηγυρισμό του. Εδώ, όχι και τόσο συνηθισμένο, ένας αναπληρωματικός να παραιτείται με κάρτα. Αλλά αυτό είναι το μικρότερο κακό για τον Βόλο, ο οποίος με το αριστερό βολέ του Μαρτσέλο Πέντα φτάνει στο 1-1. Ο 33χρονος Αργεντινός απαντά στο πέναλτι του Κόντου. Επέστρεψε και ο ενθουσιασμός στην κερκίδα, γιατί είχε μουδιάσει μετά το προβάδισμα των Φεάκων. Με τον σκόρερ του Σκέρκυρεϊ, τον Κόντο. Καραμπόλες ποιον ευνοούν, κανέναν. Φάση παραμένει πάντως ζωντανή του Ράμ offside, ως μη γενόμενο. Ό,τι συμβαίνει μετά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Βραζιλιάνος, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Ξανά θα γυρίσει τον Αργεντινό. Του Γκαρσία έχει καλά ποδιά και δεν θα διστάσει να δοκιμάσει. Αυτό θα κάνει πράγματι. Καραμπόλες, Μάντζης, εντός περιοχής το σουτ, 2-1. Ανατροπή στο Βόλο με τον πρώτο σκόρα της κατηγορίας, τον Βασίλη Μάντζη, να γίνεται αποδέκτης στην προσπάθεια του Κίτου Γκαρσία για το σουτ και να εκτελεί στη γωνία του Κουτζαβασίλη. Ολική ανατροπή, το 0-1, έχει γίνει 2-1 σε λίγα λεπτά. Και ο Βόλος γυρίζει ολοκληρωτικά την κατάσταση απέναντι στην Κέρκυρα. Πλέον είναι εκείνος το αφεντικό για την ένατη νίκη του σε 10 μάτς. Εδώ ο πάγκος των Κερκυραίων δεν μπορεί να πιστέψει.
πόσο γρήγορα και με πόση ευκολία άλλαξε ολοκληρωτικά η κατάσταση. Το 0-1 γίνεται 2-1. Ο Μάντζης φτάνει τα 8 γκολ στις 10 φετινές του συμμετοχές. Ξανά ο Πίτου Γκαρσία σουτάρει και δεν πασάρει. Ο Μάντζης όμως δεν ευνηδιάζεται, κρατάει τον έλεγχο και σημαδεύει εξαιρετικά, αλλάζοντας γωνία. Ωραία κίνηση. Και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος προηγείται πλέον. Πίσπα σκόραρε και μεσοβδόμαδα. Ισάκ, τελευταίο σφύριγμα από τον Νεοφυτιάδη που βιάστηκε κατά μερικά δευτερόλεπτα. Πανηγυρίζουν τη σπουδαία ανατροπή οι Βολιώτες. 2-1. Ένα παιχνίδι που είχε στραβώσει από το πέναλτι του Κόντου. Εν τέλει φέρνει την ένατη φετινή νίκη στους γηπεδούχους που πάνε στους 28 βαθμούς. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστροφή.